Γεια σας, εδώ Life of Culture και σήμερα βρισκόμαστε εδώ με το θίασο της παράστασης Δάφνης και Χλόη που θα ανέβει στο θέατρο της Μικρής Επιδαύρου 19 και 20 Ιουλίου στα πλαίσια του Φεστιβάλ Αθηνών. Έχουμε μαζί μας τον σκηνοθέτη κύριο Δημήτρη Μπογδάνο. Καλησπέρα. Να σου συστήσω την παρακαλώ. Φωτεινή Παπαχριστοπούλου, η Λιδία Τζανουδάκη, η Σωσό Χατζημανόλη, ο Δημήτρης Ομάριζας, φυσικά David Lynch και Έλλη Πασπαλά, η Λέκτρα Φραγιαδάκη, Δημήτρης Πασάς και Μάρκος Παπαδοκοσταντέλης. Οφείλουμε να πούμε ότι έχουμε την τιμή, χαίρει να μην είναι σήμερα μαζί μας εδώ, να είναι στο θείασό μας και ο Γιάννης Οφέρης. Είναι κάτι πολύ σημαντικό για την παράσταση, ουσιαστικό, αλλά και όμορφο πολύ για εμάς. Είναι ένα prequel όλων των μεγάλων love stories που μπορείτε να φανταστείτε. Ο Δημήτρης έχει βουτήξει μέσα στο κεφάλι και στην ψυχοσύνθεση των παιδιών και μέσα από αυτή τη λογική ζωντανεύει 4 βιβλία λογοτεχνικά. Μουσική είναι μάλλον το πιο οργανικό κομμάτι αυτής της παράστασης. Το θεϊκό στοιχείο και η θεϊκή καθοδήγηση που υπάρχει πάρα πολύ μέσα σε αυτή την ιστορία υποβάλλεται από τη μουσική. Ένα παράδειγμα. Η βερσιόν του θεάτρου της Μικρής Επιδαύρου, έτσι όπως το βλέπουμε σήμερα, είναι ρωμαϊκή. Βάλαμε ένα κείμενο εκείνης περίοδου στο αντίστοιχο θέατρο. Σε αυτό το περιβάλλον, με την ελληνικότητα που το διέπει, μπαίνει ένας τέτοιος οργανικός ήχος, φτιαγμένος αποκλειστικά για την παράσταση από τον David κατά τη διάρκεια των προβών. Δίπλα σας έχετε τον Πάνα. Και την νύμφη που ουσιαστικά προστατεύουν το ζευγάρι. Είμαι η boss νύμφη. Κινεί τα νήματα. Hot. Κινεί τα νήματα. Έντονη εμπειρία, πολύπλευρη. Είναι λίγο DIY, είναι do it yourself. Do it yourself. Ναι, ναι, ναι. Του David. Κοίτα, υπάρχει αυτός ο σχεδιασμός, αλλά υπάρχει και πολύ γραμμένο υλικό. Και οι ηθοποιοί τραγουδάνε. Τόσο μεγάλη χαρά για μένα. Νιώθω ότι είμαι σε πολύ σίγουρα χέρια ο Δημήτρης. Από την πρώτη στιγμή τον αγάπησα. Μου έδωσε πολύ μεγάλη αγάπη. Τα παιδιά, δηλαδή νιώθω υπέροχη ενέργεια. Αυτό που αισθάνεται η Έλλη είναι επειδή αυτό που μας δίνει η Έλλη και αντίστοιχα ο Ντέιβιντ με την ενέργειά τους γίνεται τένις. Σου δίνω πάση. Η παράστασή μας είναι φτιαγμένη με τα χέρια μας. Είναι φτιαγμένη από σώματα για σώματα, για ένα συγκεκριμένο χώρο. Έχει πολύ φύση και είναι φτιαγμένη για να υπάρχει στη φύση. Και εκεί θα ανθίσει τέλος πάντων τον Ιούλιο. Ωραία. Είναι πολύ πολύ απλά τα πράγματα που κάνουμε, αλλά το απλό είναι συνήθως πολύ σύνθετο. Δεν μπορείς να φανταστείς τι τραβάει ένας πρωταγωνιστής του Δημήτρη του Μπογδάνου. Πολύ δημιουργικά, εφάνταστα. Καμία σοβαροφάνεια σε όλο αυτό που συμβαίνει στην ιστορία. Είναι πάρα πολύ αληθινό. Ένα παιχνίδι παιδικό. Αυτό το τρίπλεξ εδώ. Αυτή η τριπλέτα. Τρίπλεξ, όπως θα πεις. Θα σου πει και ο Δημήτρης. Θα πάθει τρίπλεξ μαζί μας. Κάνω τις μαμάδες, θετές και μη, τη Δάφνη και της Χλώης. Εγώ κάνω τους μπαμπάδες. Α, ωραία. Και έναν άρχοντα, ναι. Εγώ κάνω τον έρωτα. Τι να πει ο έρωτας, τα λέει όλα. Χωρίς να μιλήσει. Με τη δουλίτσα του. Κάνει δουλίτσα. Κάποιο σχόλιο πάνω στην παράσταση, τι περιμένετε? Περιμένουμε να τη δούμε στο εκεί της και το τότε της. Κάνω την Λικένιο. Είναι η δασκάλα του σεξ. Παιδιά, όντως. Τι παράσταση. Είναι τρομερά αποκλειστικά ανοιχτό σε σχέση με όλες τις ηθικές, με όλους τους ηθικούς φραγμούς που βιώνουμε σήμερα. Υπάρχει όντως μια δασκάλα του έρωτα. Okay. Υπάρχει ένας πολύ καθαρός και αγνός ομοφιλοφιλικός έρωτας. Η ανεξιθρησκεία της αγάπης είναι ένα από τα πολύ ουσιώδη ζητήματα που εξετάζουμε. Κάψωσα λίγο. Και καλά έκανες, αυτό ήταν στον κόσμο. Έτσι. Έχουμε την τύχη και δουλεύουμε με τη Μαριάννα Καβαλιεράτου που υπογράφει την γενεσιολογία της παράστασης. Ναι. Δίπλα της ακριβώς είναι ο άλλος αφανής μας ήρωας, ο Κωνσταντίνος Μπουμέλλας. Ο Άγγελος Μέντες που μας κάνει τα κοστούμια και ο Σάκης Μπερμπίλης που μας κάνει τους φωτισμούς. Γενικά είμαστε πάρα πολύ τυχεροί. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εμείς την συμπάθησή σας. Κάθε ενέργεια. Να πάτε να τους δείτε τα παιδιά στην Επίδαυρο. Στην Μικρή Επιδαύρου. Για 9 και 20 Ιουλίου. Καλό καλοκαίρι. Καλό καλοκαίρι. Let's do it again.